Κρήτη σήμερα. Σας έχουμε συνηθίσει, βγαίνουμε και εκτός Κρήτης, δεχόμαστε και μηνύματα από κριτικούς οι οποίοι βρίσκονται πλέον έξω από το νησί, μακριά από το νησί, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι έχουμε συνδεθεί μαζί τους, δεν έχουν επαφή με την Κρήτη, αλλά μας παρακολουθούν και ανταλλάσσουμε όμορφα μηνύματα. Το έχουμε πετύχει με πολλή προσπάθεια και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Η αλήθεια είναι, αυτές είναι αλλαγές εικόνων, θεμάτων, συναισθημάτων. Δεν είναι τυχαίο το σλόγγαν που αναφέραμε στο τρέιλερ της εφετινής εκπομπής. Αλλάζουμε συναισθήματα και εικόνες και όμορφες καταστάσεις. Αυτή είναι η Κρήτη σήμερα. Λοιπόν, θα κλείσουμε, γιατί γνωρίζετε την ξεχωριστή σχέση και επαφή που έχει η Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη, με τη Βόρεια Ελλάδα. Και βέβαια έχουμε και ένα θέμα και μια σπουδαία αφορμή. Καθώς η παραδοσιακή μπουγάτσα, σωστά Εύη? Σωστά. Τι έγινε? Έγινε μάθημα στο Hong Kong, σε φοιτητές οι οποίοι είναι στο Πολυτεχνείο, ναι, και σε ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι φάνηκε αγαπούν όσο και εμείς την ελληνική κουζίνα και δει τη, ναι, θεσσαλονικιώτικη και δει την μπουγάτσα. Πανεπιστήμιο λοιπόν η μπουγάτσα, η αλήθεια είναι. Πρέπει να περάσεις, να καθίσεις, να διδαχθείς. Για να αριστεύσει. Για να αριστεύσει. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Φίλιππο Μπαντή. Σωστά. Είναι μπουγατσοποιός στη Θεσσαλονίκη, ναι, και ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέθηκαν και τους έμαθε όλα τα μυστικά για το γλυκό που όλοι έχουμε αγαπήσει. Λοιπόν, κύριε Μπαντή, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Αγαπάμε πολύ τη Θεσσαλονίκη, αλλά μας αγαπούν και οι Θεσσαλονικείς, η αλήθεια είναι. Και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Γεια σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για βάλτε καλησπέρα μας λίγο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Συνδεθήκατε με Πολυτεχνείο, με Πανεπιστήμιο και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο Hong Kong. Για ποιο λόγο? Ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Έγινε ένα πολύ μεγάλο τριήμερο συνέδριο που αφορούσε την ελληνική γαστρονομία από τα αρχαία ελληνικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, σεφ, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, μάγειροι και άνθρωποι που ασχολούνται γενικά και σαν επιστήμονες. Και είχα την τιμή να είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους καλεσμένους, όπου παρουσίασα την μπουγάτσα σαν το κατεξοχήν παραδοσιακό πρωινό στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Το ιστορία πια, δηλαδή ακόμα και πριν από τα Βυζαντινά χρόνια. Η ιστορία της μπουγάτσας, μιας και ξεκινήσαμε στη βέβαια. Η ιστορία πότε ξεκινά γενικά? Μας είπατε από τα Βυζαντινά χρόνια. Ναι, ίσως και πιο γενικά από ταξιδευτές της εποχής εκείνης, όπου αναφέρουν ότι η Σκακία, η συνευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας εκεί πέρα, οι νηπές στα σπίτια τους φτιάχνανε μπουγάτσα. Μιλάμε για Βυζαντινά χρόνια και πιο πριν, τους που εργαζόταν πολλά χρόνια, συγγνώμη, που χρειαζόταν ένα πρωινό μεσημεριανό, είτε το θέλετε, που να τους κρατάει δυνατούς και να αντέχει, γιατί ήταν ώρες εκτός σπιτιού. Οπότε φτιάχναν οι νοικοκυρές μέσα στα σπίτια τους στο μπουγάτσα, όπως ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά εκεί στην Κρήτη, είναι μόνο το φύλλο, δεν είναι τίποτα άλλο. Οι γεμίσεις ήρθαν πολύ μετά. Οπότε έχουμε ακούσει λοιπόν, και αυτό είπαμε και στους φοιτητές εκεί πέρα, για όλη την ιστορία της μπουγάτσας, πώς εξελίχθηκε και πώς μπήκαν γεμίσεις, πώς έφτασε στην εποχή μας με τη Βόρεια Ελλάδα και εντυπωσιαστήκαν. Και πώς αντέδρασαν, εκεί θέλω να καταλήξουμε λίγο. Εντυπωσιάστηκαν? Ναι. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και με όλη την ιστορία αυτού του προϊόντος, το οποίο η τεχνική και οι βασικές διαδικασίες παραμένουν ίδιες. Όσοι φτιάχνουμε χειροποίητα προϊόντα και με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Όταν τους εξηγήσετε όλα για το βούτυρο που εμείς τα χρησιμοποιούμε εδώ με αυθονία και εκεί πέρα δεν τα έχουν και είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι ότι μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Και όταν τους δείξαμε και την τεχνική πώς ανοίγει το φύλλο στον αέρα, ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε Μπαντή, σε καθημερινή βάση φτιάχνετε μπουγάτσες? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, κάθε μέρα. Και κάθε ποσότητα, μέρα, και πολλά χρόνια. Για βάλτε μας λίγο, ναι, τώρα στο κλίμα της ποσότητας, μας βάλετε στο κλίμα του Πανεπιστημίου, για να δούμε και της ποσότητας. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ένας καλός μάστορας, στο 8ωρό του μπορεί να βγάλει και 100 ταψιά μπουγάτσας, 100 φύλλα μπουγάτσας. Κάπου εκεί κειμενόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, δεν είμαι μόνος μου στο εργαστήριο, βέβαια, έχω και τους βοηθούς μου, οπότε παράγουμε
100, 200, 300 φύλλα βουγάτε. Και φαντάζομαι φεύγουν σε καθημερινή βάση, εξαφανίζονται. Ναι. Φεύγουνε. Ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και ψάχνει ξανά το γνήσιο, το παραδοσιακό, το χειροποίητο, ψάχνει την καλή πρώτη ύλη. Κουράστηκε να τρώει όλα τα ίδια και τα ίδια με τα συντηρητικά και όλα αυτά που καταλαβαίνετε που χρησιμοποιούν. Οπότε επέστρεψε και δόξα τω Θεώ, εντάξει. Χρησιμοποιήσατε τώρα τη λέξη μάστορας. Μάστορας. Ένας καλός μάστορας φτιάχνει και 100 και 200 ταψία καθημερινά. Η νέα γενιά, οι νέοι επιθυμούν να μάθουν και να μάθουν περισσότερα για την αναφορικά με το πώς φτιάχνει την καλή μπουγάτσα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που ανοίγεται. Οι νέοι ενθουσιάζονται στην αρχή. Λένε ότι θα μάθω εγώ μπουγάτσα, θα μάθω ξέρω, αυτό το φύλλο που είναι εντυπωσιακό και πιασάρικο και κολλάνε εκεί. Δηλαδή, θέλουν το θεαθήνε. Οπότε, όταν μαθαίνουν και κάνουν αυτό το πίνακμα στον αέρα και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, και μετά τους βάζεις μέσα σε μια κουζίνα, σε ένα εργαστήριο πίσω στην παραγωγή και βλέπουν πόσο δύσκολο είναι και απαιτητικό το επάγγελμά μας, δυστυχώς οι 9 στους 10 εγκαταλείπουν, δεν ακολουθούν. Και έχουμε μείνει πολύ λίγοι τεχνίτες στο είδος μας πλέον. Ποιο είναι το δύσκολο κομμάτι, μας είπατε για το φύλλο, έτσι, ή κάποιο μυστικό που εσείς έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Το πιο δύσκολο. Ναι, σίγουρα. Το φύλλο είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, ένα φύλλο, μία μπουγάτσα για να φτιαχτεί, από την ώρα που θα ζυμωθεί μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε πάνω στο πάγκο, μεσολαβούν πολλά στάδια, πολλές διαδικασίες, πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, είναι μεγάλη τεχνική. Οπότε, το πίναγμα στον αέρα είναι βέβαια το πιο δύσκολο, αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι απαιτητική και δύσκολη. Και γιατί έχουμε να κάνουμε και φαγητό. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε τις απαιτήσεις. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει, τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στην σχέση την επαγγελματική που έχετε δημιουργήσει με την μπουγάτσα? Κοιτάξτε, είναι κάτι μαγικό. Από τόσο ταπεινά, ας πούμε, υλικά, νερό, αλεύρι, αλάτι, λάδι, να φτιάχνεις ένα τέτοιο προϊόν, είναι κάτι γοητευτικό, είναι κάτι μαγικό. Και για εμάς λειτουργεί και σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, όταν ζυμώνουμε, ξεφεύγουμε λίγο το μυαλό μας και ταξιδεύουμε. Μάλιστα. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Μπουγάτσα με κρέμα ή με τυρί? Μπουγάτσα με κρέμα ή με τυρί. Τώρα, εγώ θα πάω και με τα δύο. Θα ξεκινήσω με το τυρί και θα ολοκληρώσω με την κρέμα. Είναι και τα δύο εξίσου. Λοιπόν, θα σας στείλουμε ρακί και παξιμάδι και ελιές και θα μας στείλετε υπέροχα, μισό ταψί μπουγάτσα. Μόνο μισό. Για την ομάδα εδώ της εκπομπής. Λοιπόν. Εξαιρετικούς συναδέλφους εκεί στο Ηράκλειο. Εξαιρετικούς. Και δίνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Βέβαια. Να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή κάθε θέμα φινάλε εκπομπής, κάθε θέμα συνδέεται εδώ στην εκπομπή, δεν βγαίνει τίποτα τυχαία στην εκπομπή μας. Εύη. Θέλω να προσθέσω και να συμφωνήσω και να πω ότι είναι παράδοση για τους Θεσσαλονικείς τα ξημερώματα μετά τη βόλτα τους να φάνε μπουγάτσα. Ακριβώς. Και επειδή η Εύη τώρα έχει ζήσει ατέλειωτες νύχτες στη Θεσσαλονίκη, φανταστείτε πόσα ταψιά έχει καταναλώσει. Την ήξερε ο κύριος με το μικρό της όλμα την Εύη. Λοιπόν,